Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για ευρωπαϊκές υποθέσεις δεν μετέφερε δικές προτάσεις για το Κυπριακό κατά την παρουσία της στο νησί, όπως είχε γίνει με το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου. Όχι δικών της συγκεκριμένων, προσπαθεί να δει πώς μπορεί να γεφυρωθούν οι διαφορές, αν μπορεί να γεφυρωθούν βεβαίως. Διότι εάν η άλλη πλευρά εμένει εις τα όσα γνωρίζουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση περιπλέκεται. Στη συνάντηση που είχε πρωί-πρωί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, της παρέδωσε κατάλογο με σοβαρά θέματα που παραμένουν άλυτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια ρητορική της Άγκυρας ότι βοηθά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Θέματα τα οποία η Βικτόρια Νόλαντ μετέφερε αμέσως μετά στη συνάντηση που είχε με τον Μουσταφά Κιντζή στα κατεχόμενα, ζητώντας τις δικές του τοποθετήσεις. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε τη θέση πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί η λύση του Κυπριακού που θα προνοεί τουρκικές εγγύησεις, απορρίπτοντας έτσι την τουρκική πρόταση για παραχώρηση βάσεως στην Άγκυρα μετά τη λύση. Υπεραμείνθηκε της δικής του πρότασης για το πώς μπορεί να επιληθεί το ζήτημα και εδώ ενέπλεξε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας πριν αλλά και μετά τη λύση του Κυπριακού. Για το εδαφικό, επανέλαβε τη θέση για επιστροφή της Μόρφου, ενώ τόνισε πως δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από όσα σε αυτό το θέμα προνοούσε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και στάθηκε στην επόμενη μέρα της λύσης, ώστε το ομόσπονδο κράτος να μπορέσει χωρίς προβλήματα να λειτουργήσει. Στον κατάλογο των θεμάτων, τα οποία συζήτησε και κατηδίαν σήμερα με τον Μουσταφά Κιντζή, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την άρνηση του ψευδοκράτους για αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού του συστήματος για εναρμόνιση με το ευρώ, αλλά και για την ετοιμασία των εκθέσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα για την οικονομική πτυχή της λύσης. Η απαγόρευση σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργιών των εκκλησιών στα κατεχόμενα. Παρεμπόδιση στη στελέχωση των σχολείων στο Ριτζοκάρπασο. Η αιμονή για αλλαγή της ώρας με αυτή της Τουρκίας. Η παράνομη υπογραφή συμφωνίας Τουρκίας ψευδοκράτους για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Έδειξε να είναι θετική σε αυτά που έχετε μεταφέρει στην Ελλάδα. Έδειξε να κατανοεί τις ενστάσεις και τα όσα προβάλλονται. Και να περιοριστώ μέχρι εδώ, γιατί προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτό το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί, δηλαδή την κατανόηση ότι δεν χρειάζονται αυτά που η άλλη πλευρά αξίζει. Κατά τη σημερινή νέα συνάντηση, πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιντζή συζήτησαν θέματα αποτελεσματικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση, του τρόπου λήψεως αποφάσεων και την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποιήσεων μελλοντικά του συντάγματος. Παρατηρήθησαν περαιτέρω συγκλήσεις σε ορισμένα των θεμάτων, παραμένουν κάποιες διαφορές, γι' αυτό και θα συνεχίσουν και αύριο. Και απάντησε στο ερώτημα κατά πόσο οι συνομιλίες παράγουν αυτό για το οποίο έχουν εντατικοποιηθεί. Νομίζω ναι. Θα υπάρχουν διαφορές και θα παραμείνουν διαφορές. Πρώτης ολοκληρώσεως, αν και εφόσον οι προτάσεις θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν την ολοκληρώση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι εργαζόμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση και θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει κατανόηση εκεί όπου δεν εδράζεται σε ισχυρά επιχειρήματα η επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς για θέσεις οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνος.